Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε λίγο Fortnite και ναι, σήμερα θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Και λοιπόν, ναι, μιας και έχουν μπει τώρα τα μάξια, λέω να δοκιμάσω να φτιάξω ένα πολύ καλό πράγμα που είχα βρει στο YouTube και συγκεκριμένα μια μηχανή. Δεν θα πω περισσότερα, απλά θα μείνουμε εκεί πέρα ότι σήμερα θα φτιάξουμε μια μηχανή στο Fortnite. Το οποίο δεν είναι και ένα πιο ακροαφή πράγματα, γιατί δεν υπάρχει διέτοιμη συνταγή έτσι όπως είναι αυτά. Θα πρέπει να το φτιάξουμε μόνοι μας, από το μηδέν. Και ναι, Άγιος ο Θεός. Αφού πρώτα πάρω και λίγο τα πράγματα από τους εδώ πέρα. Γιατί μόλις τώρα μπήκε κάποιος και στον σερβερ. Ωραία, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, κάτσε πάνω τώρα λίγο προς τον καράζ και άμα είναι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με αφήσω, αν είναι και να σε αφήσω λίγο κοιτά. Και γύρω να δούμε. Ναι, ψήνεσαι να μπλουκάρεις. Πώς το βλέπεις? Ναι, κάτι μόνο να βάλω μια σκάλα εδώ πέρα για να μπορώ να το κάνω πιο εύκολα. Οκ. Τώρα πρέπει να βάλουμε τη μηχανή. Νομίζω ότι δεν είναι καλά. Ναι. Αχ, όχι ρε φίλε. Έκανα μεγάλη γκάφα. Να τα πάσουμε λίγο αυτά. Εδώ καλά. Πάλι στραβά, γιατί πάλι στραβά. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, μισό λεπτό και μην να κάνω κάτι. Αν είναι, θα φτιάξω μια πλατφόρμα εδώ πέρα, γιατί θα μας ευκολύνει και για πιο μετά. Οπότε είναι μισό λεπτό εκεί. Ωραία, εδώ μας κάτι έφτιαξα και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Αλλά ναι, μεν δεν είναι τέλειο, αλλά όταν χρειαστεί θα φτιάξω ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, ναι, τώρα αυτό εδώ. Άντε, επιτέλους, τώρα μπήκε σωστά στη μέση. Ναι, γιατί άμα, γιατί άμα χτίσετε λίγο πιο πολύ, θα πέσει και αυτό δεν θα είναι τόσο πολύ ωραίο θέαμα. Οπότε ναι, βάζουμε καλά το στήριγμα ώστε να μην έχουμε παρατράγουδα για μετά. Λοιπόν, τώρα θα δω αυτά. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πάω λίγο πιο κοντά. Αν καταφέρω τώρα να το λοκάρω. Και πάνω στο πέρα που φτιάχνουμε τώρα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της, του όλου πράγματος. Και παίζει να βάλω μπλακία, ναι, παίζει να βάλω μπλακία. Θέλει να τίκει μεγαλύτερο. Οκ. Α, και μπήκαν και όχι στραβά, Και αυτό που είχα πει στην αρχή ότι το σημερινό θα είναι λίγο challenge, γιατί πρέπει να φτιάξουμε, γιατί πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα,
Από το 0 δεν είχε, ξέρω εγώ, έτοιμα έτσι όπως είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο με τα άλλα αμάξια που μας έδινε τη συνταγή έτοιμη και απλά έκτιζε σε ένα σπίτι. Οπότε, ναι. Οκ, okay, τώρα κάτι κάναμε. Θα τα βάζουμε αυτά εδώ πέρα εδώ. Και δύο εδώ. Και αυτό εδώ. Όχι, δεν πήγε καλά. Ναι. Μπήκε έξω. Ναι, περίμενε, θα φτιάξω και λίγο αυτό εδώ πέρα να είναι λίγο πιο μέσα, μιας και δεν χρειάζεται τόσο πολύ χώρο τελικά. Καλύτερα, όχι πάλι έξω. Γκάμ. Λοιπόν, πιστεύω κάπου εδώ. Ναι, και ήθελα το άλλο πιο δίπλα, δεν πειράζει, ας το βαριέμαι. Δεν βλέπω κιόλας. Λοιπόν, τώρα είναι ώρα για το τιμόνι, το οποίο τιμόνι θα μπει στη μέση από αυτά τα πέτα τρία. Οπότε ναι. Α, τα έχω τελικά. Νομίζω πρέπει να τρέξω να πάρω τελικά. Κάπου εδώ. Μπήκε πολύ. Α, όχι, καλά μπήκε. Αλλά βέβαια να το κάνω λίγο πιο μέσα για σιγουριά. Κάπου εδώ. Ναι. Άμα είναι κάτι θα φτιάξουμε και εδώ πέρα το... Μου το μπήκε λάθος. Άμα είναι κάτι θα φτιάξουμε τώρα και το πίσω κομμάτι για να μπορούμε να δουλέψουμε και στο πίσω κομμάτι. You are hungry. Φάμε τις πίνες που λένε. Ναι. Έπινε χρήτη στη βαλίστρα, έτσι. Καλά, εντάξει, είναι σκελετός, είναι. Μόνο για σιγουριά κάτσα πάνω, πάρω και τη βαλίστρα, εδώ. Το crossbow. Ωραία, φίλε. Ωραία, εντάξει, κάπως το βολέψαμε. Αν και ξέρω ότι δεν το είχα κάνει στην αρχή της όλης διαδικασίας, αλλά τι να κάνουμε, δεν ξέρω ακριβώς πόσο μεγάλα θα βγει, οπότε ναι. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα θέλω ένα bumper. Platform bumper 1.
Ναι, νομίζω αυτό είναι. Λίγο πιο κάτω. Εδώ. Pleasant Railing. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να μπορέσει να πάρει σωστά αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Α, έλα. Το είδα για μια στιγμή. Καλά είναι εδώ. Α, εντάξει πήγε. Εδώ. Τώρα είναι η ώρα για ρόδες. Αν καταφέρω να πάρω και αυτές σωστά. Πάντως, ναι, γενικά, όπως είπα, το δύσκολο σε όλη την υπόθεση είναι ότι το φτιάχνουμε όλο από το μηδέν. Δεν έχουμε ένα προσχέδιο, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι. Λάθη θα γίνουν, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Κάπου εδώ. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Άρα τώρα και το πίσω. Και λοιπόν, κάτι δεν πάει καθόλου καλά εδώ τώρα. Να τι δεν πάει καλά. Είναι πάρα πολύ. Αυτό θέλει λίγο πιο πάνω. Επίσης, αν σήμερα είναι κάπως λίγο η φωνή μου, συγχωρέστε με, απλά είναι επειδή με έχουν πιάσει αλλεργίες. Πράγμα που, εντάξει, δεν είναι τίποτα, δεν το παθαίνει ο καθένας. Ναι, αλλά εγώ σήμερα το έπαθα γιατί έκοβε ο γείτονάς μου εδώ πέρα, έκοβαν χόρτα. Και ας το πούμε ότι εγώ μαζί με τα χόρτα δεν τα πάμε τόσο καλά. Ωραία, τώρα λογικά θα μπαίνει η ρόδα. Άμα καταφέρω και αυτός να πάρω. Α, και επίσης κάτι που το είχα παρατηρήσει και πρόσφατα. Όταν φτιάχνετε ένα μάξι, μπροστά παίρνει tenable και πίσω παίρνει powered, αλλιώς ναι. Αλλιώς άμα βάλετε δύο tenable μπροστά και πίσω θα κάνει η μηχανή σβούρες, οπότε ναι. Κάτσε να διορθώσω κάτι λίγο εδώ. Αυτό μπορεί να μην μπορούσε καθόλου πιο ίσια. Όχι, άστο εκεί. Τι ήταν το επόμενο. Να βάλω τουρμπίνα. Κάτσε να πάρω λίγο τέτοιο. Blast powder. What? What? Okay, δεν ξέρω τη φάση. Έχω παραμένει να σβάλουμε αυτό. Κάτσε μόνο να πάρω λίγο. Θα κάνω λίγο αυτό.
Ορίστε. Okay, και αυτό εδώ πέρα θα είναι τα καλά προστατευτικά. Πάλι καλά που ήθελα να φάω, ρε φίλε, πάλι καλά που έβγαλα ένα χέρι και δεν έβγαλα καμιά ξένα να κλαίμε αυτή τη στιγμή. Κάτσε εδώ, αν πάω το κάνω αυτό και πίσω, βγαίνει τίποτα καλά. Όχι, ναι. Άμα ήταν το άλλο λίγο πιο πάνω ίσως, αλλά τώρα φαίνεται σαν... Ναι. Οπότε να το αφήσουμε χωρίς. Και άμα κάποια στιγμή η Epic αποφασίσει να βάλει κάτι λίγο πιο μικρό, τότε εκείνη και πέρα τη φορά, τότε συμπληρώνουμε. Έχει τίποτα μήπως... Όχι, το πιο μικρό είναι αυτό. Ρε Epic. Ναι, θέλω να πρέπει να πάρω γκλάζ. Και ναι, βασικά το βασικό κομμάτι της μηχανής έχει τελειώσει. Οπότε... Κάτσε να αφήσω τίποτα γιατί... ναι, τώρα θα φτιάξουμε μόνο μερικά πράγματα που θα είναι πιο πολύ αισθητικής. Οπότε, ναι. Αφού καταφέραμε και καταφτάσαμε ως εδώ, είμαι I'm very very happy. Να, και τώρα δεν μπορώ να το λοκάρω. Αν το έκανα έτσι, τώρα πειραματίζομαι. Αλλά ναι, όχι, όχι, δεν βγαίνει ωραία, δεν βγαίνει ωραία. Για να δοκιμάσω από εδώ. Βασικά να δοκιμάσω πρώτα με αυτό, να το βάλω όσο πιο έξω γίνεται, εδώ ας πούμε, και μετά να βάλω το από κάτω. Κάμα το έπεσε. Ορίστε. Nice. Και ένα τελευταίο κομμάτι. Εδώ. Τελειώσαμε. Κάτσε να δω, τελειώσαμε. Ναι, τελικά τελειώσαμε. Και άμα ναι, θα αρχίσω να σπάω λίγο αυτά τα πέρατα γύρω γύρω και να την κατεβάσουμε. Πάντως ναι, όσο το κάνω εγώ αυτά, να σας πω ότι έχω βρει κι άλλα τέτοια όπως την μηχανή και πρέπει πραγματικά να λειτουργήσει. Γιατί άμα δεν λειτουργήσει πάνω από έχω χαλάσει μια ώρα τη ζωή μου για το τίποτα. Αλλά ναι. Και επίσης αν πετύχει σήμερα μηχανή, περιμένετε να δείτε και άλλες κατασκευές, μιας και το Lego μερικοί το ζητάτε και... ναι. Κάτσε να αφήσουμε και αυτά. Και μιας και τώρα είμαστε σε μια φάση που δεν έχουμε και πολλά να κάνουμε, ξέρω εγώ, έχουμε και έχουμε υλικά. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην... περάσουμε λίγο καλά, ξέρω εγώ, στο Lego να φτιάξουμε μερικά ωραία πράγματα μια και δεν έχουμε κάνει και πολύ build. Για να δούμε.
πούμε. Εντάξει, μένει γέννη λίγο. Αλλά δεν νομίζω να πειράζει αυτό. Ή και αν πειράζει, θα πιστεύω μπορώ να το φτιάξω να βάλω δύο τέτοια κάτω. Οι ρόδες είναι εντάξει. Ώστε εκεί. Ώστε εκεί, ναι, εντάξει. Ναι. Οπς! Εντάξει, όλα καλά. Ναι, είναι λίγο ασταθής είναι αλήθεια. Βάλω αυτά εδώ μέσα, θα τα πάρω μετά. Και λοιπόν, δεν θέλω μπαταρίες. Ας πάρω τώρα 4 από αυτές, εντάξει, θα πάρουμε καμιά πολύ μεγάλη πάλτα για να βάλουμε full μέσα. Ορίστε, ναι, από εδώ πέρα δεν το βλέπω, οπότε πάμε από τη μεριά που είναι καθιστή. Για να δούμε. Α, πάει. Ω, πάει μια χαρά. Α, ναι, ναι. Μπαγκάρι όμως. Μπαγκάρι. Ναι, οκ. Okay. Ναι, νομίζω πρέπει κάπως να την σταθεροποιήσω λίγο, να την κάνω να στάκεται λίγο καλύτερα. Οκ, για ένα μισό λεπτό λίγο. Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, έφερα, πήγα να πάρω λίγη πέτρα για να φτιάξω κάτι τέτοια. Για να φτιάξω άμα είναι δύο catwalks, ceilings, floor το λέει το τέτοιο, κανονικά δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για βάλε ένα εδώ και από την άλλη. Ορίστε. Για να δούμε τώρα. Ναι, κάτι μπορώ να κάνω άπιστον γιατί είναι και το τέρας και κάτω. Α, εντάξει, πάντως φαίνεται να φτιάχτηκε και η μηχανή πάει ικανοποιητικά πολύ ωραία. Ρε φίλε, γιατί δεν έχουν μια έτοιμη μηχανή, ξέρω εγώ, σαν αυτή μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω εγώ, η ιδέα από αυτό που το σκέφτηκε αυτό πραγματικά αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά όμως, και γι' αυτό θα αφήσω και το link κάτω στην περιγραφή να πάτε να, να δείτε και αυτόν και να αφήσετε κανένα like εκ μέρους μου. Λοιπόν, ναι, άμα να την παρκάρουμε και να κλείσουμε κάπου εδώ πέρα. Πιστεύω κάπου εδώ. Ναι, και πιέργω στην... Πάρκαρα πολύ πιο εύκολα τις άλλες φορές που πακένω τα άλλα αμάξια. Okay. Λοιπόν, ναι. Φτιάξαμε λοιπόν τη μηχανή και όπως σας είπα έχω και άλλες πολλές, έχω και άλλες πολύ ωραίες ιδέες που έχω βρει στο YouTube. Και ναι, ξέρω εγώ πιστεύω είναι προχωρητικά που αξίζει να τα έχουμε όλοι μας στο σερβερ και να τα δούμε να παίξουμε μαζί τους όλοι μας. Οπότε, ναι, εγώ θα κάνω βίντεο και αν μπορώ να σας βοηθήσω και μιας και το είπα. Θα ξεκινήσει και μια καινούργια σειρά, λογικά από την άλλη εβδομάδα ή λογικά να βλέπετε αυτό πέρα το επεισόδιο, δεν γνωρίζω ακόμα. Που θα είναι... που θα είναι tutorial με... που θα είναι τέλος πάντων LEGO Fortnite απλά tutorial, μιας και δεν έχουμε δείξει και πολλά πώς φτάσαμε, όσο εδώ τα έχω κάνει τα πιο πολλά off camera. Και ναι, οπότε γι' αυτό λέω να σας ψηλοποιώ αναλυτικά τι, για ποιο πράγμα έχουμε κάνει τι και σε tour, και tour video για την βάση μας αλλά και σε ξεχωριστή σειρά όπως είπα. Πάντως ναι, αυτή η σειρά αναμείνεται να ξεκινήσει μέσα στο Πάσχα λογικά
κάπου εκεί. Και ναι, λίγο πολύ αυτά. Like, σας άρεσε το βίντεο. Subscribe στο κανάλι σε καινούργιοι. Share το βίντεο γιατί βοηθάει στον αλγόριθμο. Α, ναι, και βασικά πρέπει να κλείσω να σας δείξω και λίγο τι έκανε και με, τα, και με το Ranger. Πάντως είναι αυτό που έλεγε το Ranger. Το έκανε και πιο ωραία φανταστικά και για απόδοση. Θα το δούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Φορτηγό δεν έκανα τίποτα. Απλά έβγαλα τις τουρμπίνες που είχα βάλει δίπλα γιατί αποδείχτηκε μια πολύ κακή ιδέα. Και λοιπόν, ναι. Αυτά λίγο πολύ. Και πότε να τώρα έχουμε δύο πολύ ωραία πράγματα, το buggy και το, την μηχανή και το ranger, που ναι, είναι τα δύο αγαπημένα μου, να πω την αλήθεια. Αυτά τα λέμε στο επόμενο. Αντίο!